Θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση με ένα ενδιαφέρον πολιτικό δίδυμο. Από τη μία είναι ο βουλευτής, μάλλον η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για να ξεκινάμε με βάση και την αστική ευγένεια από τις κυρίες, η κυρία Άννα Καραμαλή. Και από την άλλη ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Καλημέρα και στους δύο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε εσάς. Το μόνο που θέλουμε να ζητήσουμε, επειδή είστε και οι δύο έμπειροι, είναι να μην μιλάει ο ένας τον άλλο, να γίνεται διάλογος, απλά να μην πατάει ο ένας τη φωνή του άλλου, για να μας ακούνε σωστά οι ακροατές μας. Τώρα, να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα, το οποίο απασχόλησε, αφορά τον κύριο Τσίπρα, αυτή τη δήλωσή σας που κόπηκε, δεν κόπηκε. Θα μας την εξηγήσετε εσείς, κύριε Τσίπρα, ότι η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός, χρειάζεται και άλλα, είπατε. Πέστε μας λοιπόν τι ακριβώς εννοούσατε και πώς το εννοούσατε. Εννοώ το αυτονόητο, ότι η άμυνα υπηρετεί μια πολιτική ασφάλειας, μια εξωτερική πολιτική και βέβαια την πρόσβαση της εθνικής κυριαρχίας. Είναι μέσο για αυτούς τους σκοπούς. Με τον κύριο Μητσοτάκη στο τέλος θα ξεχάσουμε και τα ελληνικά που ξέραμε. Στο τέλος. Λοιπόν, η ισχύς γενικά μιας χώρας δεν έχει να κάνει καταρχάς μόνο με την άμυνα. Έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Αλλά και η ίδια η άμυνα δεν είναι εξοπλιστικά, ξέρετε, μόνο. Είναι και άλλα πράγματα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, δυστυχώς, τα τελευταία 2,5 χρόνια με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, είναι ότι έχουν προβεί σε μια εκτόξευση εξοπλιστικών προγραμμάτων, ορισμένα από τα οποία είναι αναγκαιότατα, ορισμένα άλλα δεν είναι. Είναι έξαλλες και αλόβιστες στις αμυντικές δαπάνες. Κύριε Τσίπρα, εννοείται τα 6 Ραφάλ, τα 18 συνέχεια. Όχι, είναι κι άλλα. Θα σας πω βεβαίως. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμως ότι η ισχύ της πώς μειώνεται. Για παράδειγμα, η δήλωση του Γιουρίου Γεραπετρίτη, ότι η κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα είναι τα 6 ναυτικά μίλια, που πρακτικά σημαίνει ότι το Roots Race μπορεί να σουλατσάρει και να κάνει έρευνες στη δική μας υφαλοκρηπίδα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί ποτέ από κυβέρνηση στη μεταπολίτευση και σημαίνει περιορισμό μας. Περιορισμό μας. Μάλιστα. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Μήπως τελικά και εκ του αποτελέσματος αυτή η φράση σας, που χρησιμοποιήθηκε όπως χρησιμοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ή εσείς είπατε και για κοπτοραπτική, θα μπορούσε να υποθεί κάπως αλλιώς για να μην δώσει και την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να την εκμεταλλευτεί? Προφανώς. Δηλαδή, μήπως ήταν ένα λάθος λεκτικό δικό σας? Όχι. Κοιτάξτε, λάθος επί της ουσίας δεν είναι. Απλά θα μπορούσε να υποθεί ότι είναι μέσο και όχι σκοπός. Αλλά ούτε αυτό θα έλυνε το πρόβλημα. Για ποιο λόγο η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι υπέρστατο σκοπός μας είναι η άμυνα, υπέρστατος αυτός σκοπός. Ο υπέρτατος, εθνικός σκοπός. Συγγνώμη, αυτά είναι ανοησίες. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ανοησία μετά το ότι αυξάνεται το εισόδημα των εργαζομένων και των λαϊκών νοικοκυριών τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα. Να μας απαντήσει, κύριε Τσίπρα, που ξεκάθαρος είστε, να μας απαντήσει η κυρία Καραμαλή. Σε αυτά ακριβώς που είπε τώρα ο κύριος Τσίπρας. Αν είναι ανοησία αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά και το άλλο που είπε και για το εισόδημα. Και κρατάμε και αυτό που είπατε, ότι θα μπορούσε να υποθεί ίσως διαφορετικά αυτή η φράση σας. Λοιπόν, και επικοινωνιακούς και μορολόγους. Ναι, προφανώς. Κυρία Καραμαλή, σας ακούμε. Δεν υπάρχουν επικοινωνιακοί λόγοι. Ό,τι λέμε, η πολιτική καταγράφεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει τις αμυντικές συμφωνίες, έχοντας ως αμυντικό δόγμα ότι η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός. Θα περίμενα από κοιτάξτε τον τώρα τις περισσότερες, τις έχει ψηφίσει, είναι η αλήθεια. Τα 18 Ραφάλ τα ψήφισε, τις φρεγάτες τις ψήφισε, τις τορπίλες τις ψήφισε, μόνο τα 6 Ραφάλ δεν ψήφισε. Όχι, μισό λεπτό. Θα περίμενα από τον ήπιο κύριο Τσίπρα, τον Γιώργο Τσίπρα, να ανασκευάσει με όλα όσα γίνονται με την Τουρκία και διεθνώς με την Ουκρανία. Συγκλονίζεται το διεθνές σύστημα και εκείνο στέλνει ένα λάθος μήνυμα. Εγώ πιστεύω και όλοι πιστεύουμε ότι πρέπει να ανταποκρινόμαστε στην εθνική γραμμή και όπως πολύ σωστά είπε, αλλά εκτίθεται, δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί, βεβαίως δεν είναι. Είναι σε συνδυασμό με τις αμυντικές συμφωνίες. Τι έκαναν λοιπόν, καταψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό, δεν ψήφισαν τη Συμφωνία Μερικής Οριοθέτησης Θαλασσιών Ζωνών με την Αίγυπτο, δεν υπερψήφισαν την προχθεσινή συμφωνία, δεν ψήφισαν τη Συμφωνία με Ιταλία και με Αίγυπτο, δεν ψήφισαν την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Θα καταψηφίσουν την αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες. Εγώ δεν σας διακόψα, μπορείτε μετά, είπαμε, να μην πετάει ο ένας πάνω στον άλλο. Επειδή είναι πραγματολογικά δεδομένα, να λέμε την αλήθεια. Όχι, δεν είπα κατά. Θα την πείτε, κύριε Τσίπρα, αφήστε την κυρία Καραμαλή, θα το πείτε. Δεν είπα σε όλα κατά, είπα δεν ψηφίσα, δηλαδή παρόν. Ψηφίσαμε. Η Ιταλία ψηφίσαμε. Με την Ιταλία ψηφίσαμε.
σε θέματα ωραία, εθνικά. Το κρατάνε αυτό και έτσι. Έτσι. Ναι. Κυρία Καραμαλή, θα πείσουν λοιπόν, την αμυντική άμυνα. Αυτή δεν τη λες υπεύθυνη η στάση της αντιπολίτευσης. Και ερχόμαστε τώρα κοντά σε αυτό να έχουμε τον εξαπορήτων άνθρωπο του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Καρτερό, ο οποίος με άρθρο του στην Αυγή εξαπολύχει δες πεζοδρομιακές ύβρις σε βάρος του Πρωθυπουργού. Είναι ένα από τα λουλούδια του κύριου Τσίπρα με το άλλο λουλούδι, τον κύριο Πολάκη, να προσυπογράφει το σχετικό κείμενο. Μάλιστα. Κύριε Τσίπρα, εσείς θα προσυπογράφατε όπως ο κύριος Πολάκης το συγκεκριμένο κείμενο του κυρίου Καρτερού, όπου είναι πραγματικά, υπάρχει μια χυδαία, ας πούμε, αναφορά στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Κύριε Τσίπρα, μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε σε αυτό που είπε η Χριστίνα, γιατί εγώ δεν θα μείνω μόνο στη χυδαία αναφορά κατά του Πρωθυπουργού. Σας διαβάζω μόταμό. Λέει ο κύριος Καρτερός, για την άλλη πλευρά, δηλαδή για τους νεοδημοκράτες, η πιο ξεφτυλισμένη, δειλή, τραμπούκι. Όχι. Δεν αναφέρεται στους νεοδημοκράτες. Ακούστε τι λέει. Στην άλλη παράταξη αναφέρεται. Λέει, μισό λεπτό, θα σας το διαβάσω. Βαρέθηκα, πώς το λένε, να είμαι προδότης, γιος προδότη κλπ. Να μας έρνει η Χούντα στα στρατοδικεία, οι πολιτές της Μακεδονίας κλπ. Ποιοι, αν το βάζετε ο νου σας, οι πιο ξεφτυλισμένοι, δειλοί, τραμπούκοι, βασανιστές, δολοφόνοι της πατρίδας, που πούλησαν την Κύπρο, την ψυχή τους, ακόμα και το Θεό της Ελλάδας, Ελλήνων Χριστιανών, τα καθάρματα. Ναι, σε ποιους αναφέρεται? Προφανώς στην άλλη παράταξη αναφέρεται. Και ο κύριος Πολάκης δολοφόνους, μη στεναχωριέστε. Την Κύπρο, κύριε Τάκη και κυρία Κορή, όπως ξέρετε, δεν την πούλησε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δεν, ούτε ποτέ δεν πούλησε κάτι τέτοιο. Η Χούντα την πούλησε. Οι βασανιστές, δολοφόνοι, οι δοσύλλογοι κτλ., στους οποίους αναφέρεται ο κύριος Καρτερός, είναι όλο το μεταμφιλιακό κράτος μέχρι τη Χούντα, για το οποίο, στο οποίο μέσα υπέφεραν μία σειρά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αριστερών και δημοκρατικών οικογενειών. Ναι, αλλά το 2022 πρέπει να επαναφέρουμε τον εμφύλιο. Μα ακριβώς αυτό επισημαίνει ότι με την ορολογία και όλη τη ρητορική του κυρίου Μητσοτάκη, δυστυχώς επαναφερόμαστε σε αλίστου μνήμες πολύ κακές εποχές για την πρόσφατη ελληνική ιστορία. Για να καταλάβω, κύριε Τσίπρα. Μόνο μία κουβέντα. Τα περιεθνικής παραφωνίας ως κατηγορία που αποδίδονται στο ΣΥΡΙΖΑ, προχθές μόλις από το βήμα της Βουλής, ότι δεν είμαστε του εθνικού μετόπου και διάφορα άλλα τέτοια, συγγνώμη, αλλά είναι επιλογή μιας εθνικοφροσύνης παλαιού τύπου και ενός ακροδεξιού λαϊκισμού, που ειλικρινά εγώ προβληματίζουμε πώς μπορεί άνθρωποι που μπορεί να προέρχονται από το Καραμαλικό στρατόπεδο να είναι μορφωμένοι, να είναι πολιτισμένοι, να ανέχονται τον υποτιθέμενο νεοφιλελεύθερο μετριοπαρθή κεντρό κ. Μητσοτάκη να λέει τέτοια πράγματα. Είναι απαράδεκτα αυτά. Μάλιστα. Ακριβώς αυτές τις εποχές. Κυρία Καραμαλή, βεβαίως. Τις εποχές αναφέρεται ο κ. Καρτερός. Είναι το κείμενο όμως. Συγγνώμη, κυρία Καραμαλή, μόνο μία φράση να μας απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Εσείς θα το προσυπογράφατε, ναι ή όχι, ή θα το γράφατε με άλλα λόγια? Ως προς και την ύβρη που απευθύνει στον Πρωθυπουργό ο κύριος Καρτερός, κύριε Τσίπρα. Κύριε Τάκη, περάσαμε τις προηγούμενες μέρες. Αφήστε τον να απαντήσει. Αφήστε να απαντήσω. Εγώ προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, αλλά και εγώ ιδιαίτερα προσωπικά, λόγω ενός πράγματος που είναι και αυτονόητο, δηλαδή ρωτήστε αν θέλετε τον κύριο Ντόκο, που είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ρωτήστε άλλους δήμονες, ρωτήστε τον κύριο Συρίγου, είναι υπουργός της κυβέρνησης, να σας πει τι θεωρείτε διεθνώς η άμυνα. Είναι μέσο ή σκοπός. Και έχω ακούσει την ηρωνία, την απίστευτη από τον κύριο Καρτερό μιλάμε. Όχι, μισό λεπτάκι. Και υπάρχουν και δηλώσεις από βήματος της Βουλής του Πρωθυπουργού, που είναι απαράδεκτες, δηλαδή είναι τα περιεθνικοφροσύνης, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ένας άνθρωπος, ο κύριος Καρτερός, ο οποίος, αν θέλετε, έχει ένα ορισμένο λογοτεχνικό στυλ που γράφει κείμενα, δεν είναι ένα κείμενο. Ασπάζεται τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε. Την ουσία αυτού που γράφει την ασπάζουμε. Την ουσία 100%. Μάλιστα. Το πώς γράφει ο καθένας είναι άλλο θέμα. Δεν καταδικάζεται, δηλαδή, που καθιβρίζει ένα πρωθυπουργό μιας χώρας. Τώρα δεν είναι και η πρώτη φορά. Απαντήστε. Κύριε Καραμαλή, όταν μας λέγατε προδότες για τη συμφωνία των Πρεσπών. Καλά, εσείς μας λέγατε για Μανατζουριάδες και στα τέσσερα. Σε αυτή τη λογική θα πάμε ή θα κοιτάξουμε μπροστά? Ένας, παρακαλώ. Θα πάμε στο 2016, 17, 14, πάμε και στο 1821, αν θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ και να πω το εξής. Δείχνουν για άλλη μία φορά
Ότι για το ΣΥΡΙΖΑ μάλλον οι ύβρις κατά των πολιτικών αντιπάλων και οι επιθέσεις χυδαίες κατά του Πρωθυπουργού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής τους. Την ίδια ώρα όμως που προσπαθούν και καλά να κάνουν άνοιγμα στο κέντρο, προσέξτε, επιτρέπουν στον πρώην αναπληρωτή οικονομικών τον κύριο Χουλιαράκη να συνεργάζεται με τον κύριο Στουρνάρα. Το Στουρνάρα που είχαν στοχοποιήσει και μπέμπαιναν στο σπίτι του και τα έκαναν όλα αλλαγή μαδιά. Ακούστε να δείτε. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ο κύριος Μπαλάφας κάθισε και το βρήκα στις 25 Πέμπτου του 12, του 12, έτσι αφού θέλει να πηγαίνουμε πίσω ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Μην χαθούμε όμως το πίσω. Όχι, όχι, στο κόντρα λέει θα περιορίσουμε τις αμυντικές δαπάνες. Και του λέει ο δημοσιογράφος ο κύριος Κουρής και με την Τουρκία απέναντι θα το ρισκάρουμε. Αυτά ναι, είναι παλιά. Εγώ θέλω είναι να απαντήσετε στο όχι, σήμερα, ο κύριος κυρία Καραμαλής. Είπε να μην είμαστε μονοφαλάτες. Ο Τζιρόνης στο Καστελόριζο δεν είναι ανήκει στο Αιγαίο. Αυτά, κυρία ο Πελεγκρίνης δεν, τέχει, δεν είναι τρέχει παλιά. Τίποτα. Χάσουμε κυρία Καραμαλή, με ναι, βάση πω, αυτά που λέει πω, ο συνομιλητής σας, ο κύριος ναι, Τσίπρα. Υπάρχει ένας εθνικοσοσιαλισμός αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε για εθνικοφροσύνη, όχι εθνικοσοσιαλισμό. Εθνικοφροσύνη, συγγνώμη. Κοντά είναι. Όχι κοντά, ο εθνικός σοσιαλισμός με ο εθνικός σοσιαλισμός κοιτάξτε, πολύ κοντά. Δεν, δεν ασχολούμαστε με το διχαστικό λόγο, το δηλητηριώδη λόγο, τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα και του Γιώργου, του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας, ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις, εξυγχρονίζουμε τις αμυντικούς μας εξοπλισμούς. Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και εφαρμόζει ναι, μια σύγχρονη πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική. Αλλά κυρία Καραμαλή, τώρα και ο κύριος Τσίπρας έχει ένα δίκιο. Όταν τους απακαλείται εθνική παραφωνία, εντάξει, από τη μία μάλλον ζητάμε ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο. Τον μα δεν σημα... το θέλουν, τα έχουν ή ήδη συγγνώμη, ψήφισαν το 80% από αυτά που φέρατε. Δεν είναι εθνική παροφωνία όταν ψηφίζεις το 80%. Δεν τις ψήφισαν. Όπως πολύ σωστά είχε ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Είχαν κάποιες διαφωνίες, αλλά είναι άλλο, και αμυντικές συμφωνίες. Άλλο όμως να έχεις κάποια διαφωνία σε ορισμένα πράγματα και άλλο να αποκαλείς ένα κόμμα που κυβέρνησε ως εθνική παροφωνία. Δεν είναι λίγο βαρύ? Όχι, δεν είναι καθόλου βαρύ. Δεν είναι για μένα καθόλου βαρύ, γιατί κάθε πολιτική διαφωνία σταματά εκεί που ξεκινά το συμφέρον της πατρίδας. Κυρία Καραμαλή, θεωρείτε το ΣΥΡΙΖΑ τις συντάξεις με τη συμφωνία των Περισπών, ούτε αυτό είναι βαρύ, μήπως? Λέω, μήπως ούτε αυτό είναι βαρύ. Ναι, εσείς έχετε πει τόσα πράγματα. Εσείς μας ζητάτε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο όταν εσείς τον αυξήσατε κατά 20%. Ανεβάσατε το ΦΠΑ στο 24%. Θα καταργούσατε το μνημόνιο μέρα μεσημέρι με ένα άρθρο. Πάντως, το αντίθετο, επιβλήθηκε κάποια κοντρόλ. Χάσαμε 100 δις το πρώτο εξάμενο τη περήφανη διαπραγμάτευση και τι αυταπάτε του κυρίου Τσίπρα. Φορολογήστε από το πρώτο ευρώ τι κοινοτικέ επιδοτήσει για του αγρότε. Διπλασιάζονται τι ασφαλιστικέ κυρία Καραμαλή. Αρχίσατε το ΕΚΑΣ για του στόχου. Κυρία Καραμαλή, μην πάμε τόσο πίσω. Και θα θυμίσω την τοποθέτηση του, γιατί ήμουν αυτή κοσμάρτυρα στη Γερουσία, του κυρίου Χουλιαράκη στη Γερουσία, ο οποίο είπε είναι συνειδητή η επιλογή μα να επιφορολογήσουμε τη μεσαία τάξη. Σε αυτό που σα ρωτά ο κύριο Τσίπρα, μπορείτε να παραδεχθείτε ότι το πουλήσατε την Μακεδονία για τι συντάξει ήταν ένα λάθο, μια υπερβολή και να ζητήσετε μια συγγνώμη? Κοιτάξτε, είδαμε εδώ βουλευτές τον τότε ανέμενε. Αφήστε τι έκαναν οι άλλοι, για σας λέμε τώρα. Εσείς θεωρείτε ότι ήταν μια υπερβολή αυτό? Όχι, δεν ήταν καμία υπερβολή. Τα πράγματα αποδείχτηκαν ως έχουν. Και αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλύτερα να τα εστιάζει μέσα στην Κουμουνδούρου, γιατί ο κόσμος έχει αρκεί, καταλάβει, ξέρετε, μέσα στο 2015, δεν τους είχε καταλάβει λοιπόν, ο κόσμος και έλεγαν οι πρώτοι αριστερά. Δηλαδή ακόμα και σήμερα τώρα θεωρείτε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πούλησε τη Μακεδονία? Αχ, να μείνουμε στο τώρα, δεν γίνεται. Προφανώς. Προφανώς. Κυρία μα την ίδια τακτική ακολουθείτε, την ίδια συμφωνία υπήρχε. Όταν μπαίνουν υπογραφές πρωθυπουργών, το κράτος έχει συνέχεια. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που είπε σε όλους τους τόνους πριν την ψήφιση για τα Σκόπια, για τη Βόρεια Μακεδονία, ήταν ότι άπαξ και μπει υπογραφή, καλούμε κάθε βουλευτή από όλα τα κόμματα πρώτων ευθυνών του. Από εκεί και πέρα, ωραία, από την επόμενη μέρα, το μόνο που θα κάνουμε είναι να παρακολουθούμε το άνοιγμα, εντάξει, και το κλείσιμο ωραία, των 35 εγώ κεφαλαίων. Όμως,
Σας παρακαλώ να γυρίσουμε στο σήμερα, κυρία Καραμαλή. Ωραία. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στελέχη, είναι λιγότεροι πατριώτες από εσάς? Αλήθεια αυτό το πιστεύετε? Γιατί εγώ δεν θέλω να το πιστέψω για κανέναν πολιτικό μας. Εγώ πιστεύω ότι ένα κομμάτι στην προχθεσινή συμφωνία ήθελε να την καταψηφίσει. Εξού και το παρόν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αντίθετες φωνές. Μάλιστα. Και η ερώτηση το καλύτερο θα ήταν ένα όχι ή ένα ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο πατριώτης κάποιος. Για κάποιους είπα, δεν είπα για τον ναι, σύνολο. Ναι, αυτό του λέω. Δεν σημαίνει. Δηλαδή και κάποιος που καταψήφισε τη συμφωνία δεν είναι λιγότερο πατριώτης. Απλά έχει μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Αυτό όχι, δεν το καθιστά υπάρχει, λιγότερο πατριώτη. Υπάρχει μια εθνική γραμμή. Και η ερώτηση. Αυτά δεν παίζουμε. Και η ερώτηση, κύριε Τσίπρα, για εσάς. Για εσάς η ερώτηση. Αν και εσείς πιστεύετε ότι όλοι στη Νέα Δημοκρατία είναι κινούνται σε αυτή τη λογική της εθνικοφροσύνης. Ούτε κατά διάνοια. Μάλιστα. Ούτε κατά διάνοια, αλλά δυστυχώς πρωθυπουργός είναι ο κ. Μητσοτάκης, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά επιτρέψτε μου μόνο τρεις παρατηρήσεις. Μόνο τρεις παρατηρήσεις. Για να μετρήσουμε μια χώρα, την Ελλάδα σήμερα, εγώ σας πάω σε πολύ πρόσφατα γεγονότα για να καταλάβετε ότι έχει υποβαθμιστεί συνολικά η διπλωματική μας ισχύ. Γίνεται για πολλωστή φορά διάσκεψη για το Λιβικό, για τη Λιβύη δηλαδή, στην Ιταλία και δεν καλείται η Ελλάδα. Καλούνται ένα κάρο χώρες, δεν καλείται η Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή λέμε ότι απομονώνεται η Τουρκία. Η Τουρκία ήταν στην Ιταλία. Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα κυρώσεων για την Τουρκία για τα παράδειγμα τα οποία έκανε το Roots Race το καλοκαίρι του 20. Βγαίνει ο κύριος Πέτσας, λέει, θα υπάρξουν κυρώσεις που θα δαγκώνουν, ρητά αυτό είπε. Ωραία, και ξαφνικά αποσύρεται το τραπέζι. Να το αφήστε το να μιλήσει, όχι, μιλήσατε πολύ, κυρία Καραμαλή. Αποσύρεται το αίτημα καν από τους εξαίρεσεις. Θέλω να πω, αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα και μπορώ να πω πολλά άλλα. Υπάρχει μια υποβάθμιση της χώρας μας διεθνώς και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με κανένα εξοπλιστικό. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο, δεν είναι μόνο τα 6 πλέον Ραφάλ, που ήταν κυριολεκτικά από το πουθενά, σαν δώρο στον κύριο Μακρόν μοιάζει, δεν ήταν μέσα στους προγραμματισμούς του Υπουργείου Άμυνας και των όπλων μας δυνάμεων. Που έχουν αυτό όμως που απάντησαν ότι, κύριε Τσίπρα, για να τα λέμε όλα, ναι, αυτό που απαντάει η κυβέρνηση και να απαντήσετε και αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και πραγματικά το είχα ακούσει και εγώ στη ΔΕΘ. Η συμφωνία ήταν για 18 συνέξι, αυτό το αμφισβητείτε δηλαδή. Δεν υπάρχει, αυτό είναι λάθος. Δεν υπάρχει, μάλιστα. Δεν ήταν 18 συνέξι, ήταν 18 Ραφάλ. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι μόνο. Επιτρέψτε μου λίγο να ολοκληρώσω, γιατί σας είπα ότι είναι και άλλα εξοπλιστικά. Το αεροπορικό κέντρο στην Καλαμάτα, που βεβαιότατα πρέπει και από εμάς που είχαν ξεκινήσει διαδικασίες για να αποκτήσουμε επιτέλους ένα αξιοπρεπές αεροπορικό κέντρο, γιατί υπάρχει πρόβλημα ουράς πιλότων που δεν εκπαιδεύονται στα αεροσκάφη, ήταν κάτι που μπορούσε να ελθεί εκ των ενόντων και άρα να μας μείνουν και τα αεροσκάφη και να είναι και εθνικός ο έλεγχος, όχι μια ξένη δύναμη. Με 600-700 εκατομμύρια και επιλύεται με 1,850, σχεδόν 2 δισεκατομμύρια. Είναι τεράστιες διαφορές αυτές. Μάλιστα. Για να μην πάω σ' άλλα. Ωραία. Αφήστε το να ολοκληρώσει, κυρία Καραμαλή, και θα μιλήσετε κι εσείς. Ό,τι ήταν μέσα στον εθνικό σχεδιασμό των όπλων δυνάμεων και στον βαθμό βεβαίως που αντέχει η οικονομία, τα έχουμε υπερψηφίσει όλα. Τα 6 Ραφάλ δεν ήτανε. Η αμυντική βιομηχανία είναι παντελώς απούσα από όλες τις συμβάσεις και αυτές που ψηφίσαμε και αυτές που καταψηφίσαμε. Να σας επισημάνω ότι ο κύριος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του κ. Μητσοτάκη. Μόλις τον περασμένο Μάιο έλεγε ότι εφόσον πάρουμε φρεγάτες, πρέπει απαραίτητος τουλάχιστον το 30% του κόστους να γίνει στην Ελλάδα. Και μόνο αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Απαντάει η κυρία Καραμαλή και κλείνουμε, ολοκληρώνουμε τη συνέντευξη και τον δύο σας. Και ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, συγγνώμη που λέω Γιώργος για να μην μπερδευτεί με τον κύριο Ναι, καλά κάνετε, γιατί αυτός είναι ο συνομιλητής μας. Γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Ξεχνά ότι στην κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ, με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, είχε μετατραπεί κάποτος ως αεροπλανοφόρο των Αμερικανών. Χρησιμοποιεί δηλώσεις Λαβρόφ όταν απέτυχε στις επισκέψεις του στη Ρωσία. Απέτυχε παταγωδός. Και φυσικά οι εικόνες του Χαβαλέ με τον κύριο Τραμπ που τώρα βρίζει για ότι μας ταυτιζόμαστε με τους Αμερικανούς, κανένας Έλληνας δεν θα το ξεχάσει.
Λοιπόν, δεν πλήζουμε ότι ταυτίζεται. Συγγνώμη. Και η τελευταία ερώτηση αφορά. Χρησιμοποιήσατε και λέξη του Λαυρόφ κιόλας, έτσι. Προτάσεις του Λαυρόφ. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση. Είναι και πολύ δυνατό και έτσι. Κυρία Καραμαλή, κύριε Τσίπρα. Έτσι ακριβώς είναι. Σας παρακαλούμε. Κρίμα. Πολύ κρίμα για εσάς, όχι για εμάς. Σας παρακαλούμε. Ακουστήκατε, παρουσιάσατε τις απόψεις σας ξεκάθαρα. Η τελευταία ερώτηση αφορά το κοινάλ. Αλλά θα θέλαμε πραγματικά σε δύο προτάσεις να κλείσετε την άποψη. Εάν θα μπορούσε αύριο το κοινάλ του Νίκου Ανδρουλάκη να είναι και θα θέλατε να είναι ένας αξιόπιστος κυβερνητικός εταίρος, ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καραμαλή, με δύο φράσεις. Και πώς δένει αυτό, αν ισχύει με τη χθεσινή επίθεση του κυρίου Σκουρλέτη που αποκάλυσε το κοινάλ Ελβετούς και ουδέτερους επειδή δεν ψήφισαν ναι στην ένσταση αντισταγματικότητάς. Μ' άρεσε αυτό πάντως όπως το είπε. Κύριε Τσίπρα. Εσείς. Λοιπόν, η δυνατότητα συνεργασίας δεν απαγορεύει, δεν αποκλείει ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, άρα μπορεί να υπάρχουν και αντιπαραθέσεις. Επειδή αναφερθήκατε στο χθεσινό επεισόδιο με τον κύριο Σκουρλέτη και την κυρία Γιαννακοπούλου. Από εκεί πέρα, για μας εχθρός δεν είναι το κοινάλ. Ναι. Αντίπαλος πολιτικός δηλαδή είναι αυτή η απαράδεκτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ να σας το πω και παραπέρα, δεν θεωρούμε αντίπαλο ούτε καν ένα κομμάτι της κεντροδεξιάς, όσο δεν είναι μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, αντίπαλός σας ο Μητσοτάκης. Τσίπρας ή Κάτσε. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Διαχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία στα δύο. Αυτό καταλαβαίνω. Μα δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι προφανές ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική που δεν έχει μέλλον άρα, ενώ τη χώρα. Άρα, κύριε Τσίπρα, με αυτό το κομμάτι, όπως είπατε, της κεντροδεξιάς που το διαχωρίζετε, θα μπορούσατε υπό κάποιες συνθήκες εθνικές ακόμα και να συνεργαστείτε. Γενικά στο μέλλον θα μπορούσε η προσωπική μου άποψη, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Ωραία. Η κυρία Καραμαλή. Μόνο μία παρατήρηση. Για να αλλάξουν πράγματα χρειάζεται να υπάρξουν πολιτικές που αναγκαστικά πρέπει να έχουν μία κάποια διακομματική συνένεση. Μάλιστα. Το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και κομμάτια του Δημοκρατικού Κέντρου, της Δημοκρατικής Κεντροδεξίας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Είναι πραγματικά είδηση αυτό που λέτε. Η οικουμενική κυβέρνηση. Όχι, λέει ότι με ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέει και οικουμενική. Λέει με ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Με ένα κομμάτι της Κεντροδεξίας που δεν είναι με τον κύριο Μητσοτάκη. Που δεν είναι με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, αλλά αυτό πώς θα συνεργαστείτε. Το λέτε με την έννοια της οικουμενικής κυβέρνησης ή γενικά. Σε καμία των περιπτώσεων. Σου λέει ρε παιδί μου, μπορεί να γίνει ένα κόμμα να σπάσει η Νέα Δημοκρατία στα δύο και να γίνει ένα κόμμα. Με αυτή την έννοια λέτε. Με αυτή την έννοια. Υπάρχουν υγιείς δυνάμεις στον χώρο της κεντροδεξιάς. Ναι, το πώς θα προκύψει δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Καραμαλή. Είναι οι γνωστές φεδρότητες από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορεί να περιμένει κανείς κάτι καλύτερο όταν έχει συγκυβερνήσει με τους ΑΝΕΛ. Που ήταν ένα ακροδεξιό κόμμα. Ελάτε τώρα, για κύριε Καραμαλή. Θα γίνουν στο τέλος του κόμματος. Κύριε Τσίπρα, σας παρακαλώ. Κύριε Τσίπρα, σεβαστείτε, να κλείσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε ακόμα μπροστά μας μήνες εντατικής δουλειάς. Θα αξιολογηθούμε συνολικά για το έργο μας. Μάλιστα σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων που κλειστήκαμε και καλούμαστε να διαχειριστούμε. Μπορείτε να συνεργαστείτε με το κοινάλ, αυτή ήταν η ερώτηση. Εμείς θα ζητήσουμε μια δεύτερη θητεία διεκδικώντας την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Εμείς θέλουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να συνεχίσει το έργο της απερίσπαστη. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Νομίζω ότι την είδηση, την πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, μας την έδωσε ο κύριος Τσίπρας με αυτό το τελευταίο που είπε, γιατί είναι πρώτη φορά που το ακούω από ένα στέλεχος, σημαίνων στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας έχει έτσι ένα πολύ σοβαρό λόγο και αξιοπρεπή. Και αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, το ότι το λέει πάντως κάποιος στέλεχος της βαρύτητας του κύριου Τσίπρα έχει τη σημασία. Προσωπική άποψη. Φυσικά προσωπική άποψη. Την προσωπική σας άποψη ζητάμε πάντως. Δεν κάνουμε εδώ τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και καλούμε στελέχη κομμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ και Άννα Καραμαλή, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.